Εκ βρέφους του πνεύματος οφθείς δοχείων λαμπρών, θαυμάτων επλούτησας στην παράθμου εσε θλίσει το ποτίριον του, του ο πρεσβευε ο μεθα υπέρ των ψυχώ Τη 22 Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου. Φωκά ιερομάρτυρος επισκόπου Σινόπης. Φοκά μάρτυρος του Κυπουρού, Ισαάκ Μαρτίνου και Νικολάου των Μαρτύρων, Κοσμά Οσίου του Ζωγραφίτου και 26 Οσιομαρτύρων Ζωγραφιτών. Ο Άγιος Φωκάς, ο Ιερομάρτης, ο Θαυματουργός. Πατρίδα του ήταν η Σινόπη του Ευξήνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφυλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στον Φωκά από την παιδική του ηλικία την φλόγα της αγνής πίστης τους και την θερμή ευσέβειά του. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των ιερών γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και η αγάπη που είχε προς τον Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του διότι οδηγό στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί. Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του μένει πάντα μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι. Ο Φωκάς λοιπόν με την αγάπη που τον διέκρινε, έγινε επίσκοπος συνόπις και κήρυτε άφοβα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Τελικά μαρτύρησε επιτραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένα κήπο που τον καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από την Σινόπη και η ενασχόλησή του με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και με τους κήπους τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό. Καθώς όμως ήταν πολύ οικονόμος και ολιγαρκής στις ανάγκες του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι και για τους φτωχούς αλλά δεν έμενε μόνο σε αυτά. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, κάτω από την σκιά και μέσα στις ευωδιές του κήπου του, το φθινόπωρο και τον χειμώνα, κάτω από την στέγη του σπιτιού του, μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνους που τον έβλεπαν να μελετάει, ότι και η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή της, για να μην βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Αλλά ο Κυπουρός Φωκάς ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν όπου μπορούσε συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά τους και ενώ πουλούσε λαχανικά και φρούτα έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς αλλά πολλές φορές κέρδιζε και τους απίστους. Γι' αυτό λοιπόν και καταγγέλθηκε συνελήφθη και δικάστηκε. Έτσι ο ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυπουρός θανατώθηκε μαρτυρικά με αποκεφαλισμό. Ο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης Ο Όσιος αυτός γεννήθηκε από γονείς ευσεβής. Ο δε πατέρας του ήταν βούλγαρος. Αφού έμαθε την ελληνική γλώσσα και τα πρώτα γράμματα, αναχώρησε στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στην Μονή Ζωγράφου, όπου και εκάρει μοναχός. Η ζωή του ήταν υποδειγματική μέσα στο μοναστήρι και μετά από λίγο καιρό χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν ιερέας. Τότε οι ασκητικοί του αγώνες αυξήθηκαν και έτσι οσιακά αφού έζησε, εκοιμήθη ειρηνικά την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1323. Οι Άγιοι 26 οσιομάρτυρες ζωγραφίτες. Οι Άγιοι αυτοί από τον πύργο του μοναστηριού όπου ήσαν κλεισμένοι, ήλεγχαν του ερετικούς του παπικού βασιλιά Μιχαήλ Παλαιολόγου και του επίσης ερετικού πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βέκου. Τότε με εντολή του βασιλέως στις 10 Οκτωβρίου έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και έτσι τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Και ο λόγος που τους έβαλαν φωτιά και τους έκαψαν ήταν διότι δεν ήθελαν στην Θεία Λειτουργία να μνημονεύσουν και να συγκοινωνήσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο με τον ερετικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βέκο. Τα ονόματά τους είναι Θωμάς ο Ιγούμενος, Βαρσανούφιος, Κύριλος, Μιχαίος, Σίμων Ιλαρίων, Ιάκωβος, Έτερος Ιάκωβος, Ιώβ, Κυπριανός, Σάβας, Μαρτινιανός, Κοσμάς, Σέργιος, Μινάς, Ιωάσαφ, Ιωαννίκιος, Παύλος, Αντώνιος, Ευθύμιος, Δομέτιος, Παρθένιος και τέσσερις ακόμη μάρτυρες που τα ονόματά τους είναι άγνωστα. Τες στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.